Σήμερα είχαμε ένα συμβούλιο το οποίο συζητήθηκαν αρκετά θέματα και ένα το βασικότερο είναι οι τιμές του σίκου. Είχαμε και άλλα θέματα για εμπορία, τα οικονομικά μας, ο διορισμός των απεντομοτητών. Από αύριο ξεκινάνε να ανοίγουν τα αποστηρωτήρια. Στη Λακωνία έχουμε ξεκινήσει από τα χθες και σήμερα είχαμε πάει την Παρασκευή κάτω στη Λακωνία. Μαζέψαμε και εκεί τον κόσμο, μιλήσαμε και άνοιξα τα απεντομοτήρια χωρίς να έχουμε τιμές και πράγματι ο κόσμος μας εμπιστεύεται και πάνε αρκετά σίκα αυτή τη στιγμή και χθες και σήμερα έχουν μπει αρκετά σίκα κάτω στη Λακωνία. Αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη που έχει ο κόσμος στη σίκη. Να ξεκινήσουμε με τις τιμές του σίκου. Όπως έχω πει επανειλημμένα, υπάρχει πράγματι πρόβλημα το κόστος στον παραγωγό, αλλά και κόστος στη μεταποίηση και εξαγωγή των σίκων. Πιστεύω πολλοί έχουν κάνει και άλλα ρεπορτάζ με και τα άλλα προϊόντα. Ένα κοντέινερ που έφευγε με 2.000 έχει φτάσει να φεύγει 13 με 15.000 να πάει στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Φαντίστε, μόνο εκεί ποιο είναι το κόστος. Συν τα υπόλοιπα αυξήσεις από εργατικά, ασφαλιστικά, υλικά, όλα αυτά είναι σε μια αύξηση τεράστια. Κάπου έπρεπε να απορροφηθεί και κάπου ούτε ψηλά να πάμε, αλλά να μην πέσουν οι τιμές. Προβληματιστήκαμε, συζητήσαμε με πελάτες μας στο εξωτερικό, είδαμε το κόστος που μπορεί να φτάσει και πόσο μπορεί εμείς να αντέξουμε για να τα στηρίξουμε τα προϊόντα αυτά. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι ο παραγωγός πρέπει να δείχνει εμπιστοσύνη στην οργάνωση, γιατί είναι μια οργάνωση υγιής που ασχολείται από το χωράφι ως το ράφι. Άραγε αντέχει και το κάνει αυτό και γι' αυτό είναι παρόν στα πάντα. Δώσαμε όμως μια αύξηση η οποία είναι στην αλφα ποιότητα πέρυσι ήταν 2,30, ανεβάσαμε 10 λεπτά. Πάει 2,40. Στη Β' ήταν 2,10. Πήγαμε 2,20. Η Γ' ήταν 1,40. Δώσαμε 5 λεπτά. Όπως πάει 1,45. Η Δ' 1,20-1,25. Είναι οι δύο ποιότητες που είναι οι πιο προβληματικές. Αυτές πάντα, γι' αυτό είναι και τόσο χαμηλά και υπάρχει το άνοιγμα. Μακάρι να μπορούσαμε να είναι κοντά, για τις άλλες αγορές απευθύνονται η αλφα ποιότητα και σε άλλες η γάμα δέλτα. Μέσω στον όρο βγαίνει αύξηση στο 4%. Αν κοιτάξετε τα τελευταία χρόνια, η σιγή της αυξής δίνει πάντα αυξήσει. Σταδιακά, μέσα στην πενταετία έχει φτάσει σε μια αύξηση που ξεπερνάει το 35%. Που άμα και τα άλλα προϊόντα ακολουθούσαν αυτή την πορεία, θα ήταν πολύ υψηλότερα. Άρα υπάρχει ο μηχανισμός που μπορεί να στηρίξει το σίκο, που είναι η σιγή. Είναι η οργάνωση των παραγωγών, είναι το σπίτι των παραγωγών. Δεν είναι δικό μου, είναι όλη η παραγωγή και εγώ τους εκπροσωπώ μέσα από διαδικασίες δημοκρατικές που γίνονται και υπάρχει η εκλογή. Και είμαι και αρκετά χρόνια και μου δείχνει εμπιστοσύνη η σικοπαραγωγή σε μένα, στο προσωπικό που υπάρχει εδώ και το Συμβούλιο. Στα βιολογικά είναι πιο ψηλές οι τιμές. Ήτανε 3 ευρώ, δώσαμε 10 λεπτά και εκεί. 3,10, τα Β' ήταν 2,70, πάνε 2,80, τα Γ' ήταν 2,30-2,35, τις αντίστοιχες αυξήσεις, τα Δ' 2,10-2,05. Δηλαδή όλα πήραν μια αύξηση. Τα Δ' ήταν 2,10-2,15, είπα 2,05. Ναι, 2,15.
από 2-10. 5 λεπτά παραπάνω. Άρα, εδώ έχουμε πάει καλά. Όπως είπα, ανοίγουν τα πεντομοτήρια από αύριο. Μάνεση, Καρποφόρα, Αβραμιού, τα τρία. Και εδώ στη Σπερφωγία παίρνουμε και σήμερα και χτες. Όποιος παραγωγός ενδιαφέρεται μπορεί να φέρει και εδώ, άμα δεν έχει ανοίξει το πεντομοτήριο. Τα άλλα θα ανοίξουν και την Πέμπτη και κανένα δύο θα μείνουν να ανοίγουν σπαστά, που είναι μικρά με λίγες ποσότητες. Οπότε είμαστε έτοιμοι για όλα, να μπουν οι ποσότητες, να έρθουν στο τυποποιητήριο, σε μάσκες, με τα ποιητές, να αρχίσουμε να δουλεύουμε για να αρχίσουν οι εξαγωγές και να πάνε στην αγορά για να φύγουν όσο πιο γρηγορότερα. Έρχονται τα ΣΥΚΑ στα τυποποιητήρια, τόσο πιο γρήγορα θα βγούμε στην αγορά και δεν μας προλάβουν οι Τούρκοι, ειδικά εδώ στην Ευρώπη, εκεί είναι ο ανταγωνιστής ο μεγάλος και θα έχουμε προβλήματα. Οπότε ο παραγωγός να ξέρει να φέρει σύντομα τα ΣΥΚΑ του, να μπορέσουμε να τα διώξουμε. Σε συνέχεια αυτό που προείπαμε αναφορικά με τις απόλυτες αξίες, σε κόστη και σε έσοδα, να σημειωθεί ότι αυτό προκύπτει και από τρίτους. Δηλαδή, αν θα δούμε τις τυπικές αποδόσεις του προϊόντος, του δικού μας προϊόντος, του αποξεδαμένου ΣΥΚΟΥ, αναφορικά με άλλες καλλιέργειες εδώ της περιοχής, ότι η απόδοση που δίνει το Υπουργείο, και αυτό το έχουμε όλοι πρόσφατα στο νου μας βλέποντας τα σχέδια βελτίωσης των νέων αγροτών, είναι διπλάσιες ή και τριπλάσιες αναφορικά με άλλες καλλιέργειες. Και εδώ λοιπόν θέλω να κάνω, αν μου επιτρέπετε, ένα σύντομο σχόλιο αναφορικά με το επίπεδο των τιμών, ότι θα πρέπει να κοιτάζουμε όχι τις απόλυτες αξίες. Αν για παράδειγμα τα ΣΥΚΑ της Ιλικής είναι 2,40 και σε κάποια άλλη περιοχή είναι 3 ευρώ ή και παραπάνω, θα πρέπει να κοιτάζουμε το μείζον, το σημαντικό, αυτό που ενδιαφέρει τον παραγωγό, το κέρδος, αυτό που μένει. Εδώ λοιπόν, επειδή το δικό μας ΣΥΚΟ εναντί άλλων καλλιεργειών ΣΥΚΟΥ, αντίστοιχων ΣΥΚΟΥ, έχει πολύ χαμηλή φροντίδα, όχι μόνο καλλιεργητική, αλλά και συγκομιδής, αυτό το οποίο μένει στον παραγωγό, παρότι η τιμή μπορεί να είναι πιο μικρή από κάποια άλλη περιοχή, είναι πολύ μεγαλύτερη. Και λέω και πάλι, αυτό τεκμέρεται στο τέλος από τις τυπικές αποδόσεις των συγκεκριμένων καλλιεργειών.